φύγεις. Κύριο Πέρα Ζουγανάκη. από παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν. Θα το ψηφίσουμε οπωσδήποτε. Και ευχόμαστε, θα κάνω και μια ευχή. Επιτέλους να τελειώνει αυτό το θέμα και να πάρει το δρόμο του να υλοποιηθεί αυτό το εργοστάσιο, γιατί πραγματικά έχουν περάσει από το 2014 πέντε χρόνια και σας το έλεγα και τότε στην αρχή πως ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα και θα με θυμηθείτε κάποτε. Στο είχα πει και σε ένα στάθι πολλές φορές, το είχα πει η γραφειοκρατία το ένα το άλλο. Εδώ είναι ένα λάθος. Δεν θα πάρουμε τον πιστόλι να σκοτώσουμε κανένα, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε υπάρχει ένα λάθος των 100.000 στον προϋπολογισμό του έργου και ερχόμαστε τώρα να το διορθώσουμε. Και πραγματικά εύχομαι να τελειώνει αυτή η ιστορία και να πάρει το δρόμο να χρηματοδοτηθεί το έργο και να ξεκινήσει η δημοπρασία του για να επιτέλους να τελειώνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα απασχολήσει την επόμενη δημοτική αρχή και από το φετινό καλοκαίρι τα σκουπίδια. Τα επόμενα 4 χρόνια, 3 χρόνια, 40 μήνες που κάνει να υλοποιηθεί αυτό το έργο, σύν το χρόνο που θα μας πάρει να χρηματοδοτηθεί, να δημοπρατηθεί, θα πάει 40, θα πάει 50 μήνες, 4 χρόνια. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η επόμενη δημοτική αρχή, όποια και να είναι αυτή, θα είναι αυτή το θέμα των σκουπιδιών, πώς θα το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα 4 χρόνια. Πραγματικά, εντάξει, καλό είναι να μην γίνονται τα λάθη, γιατί το λάθος σημαίνει καθυστέρηση. Δεν λέω Στάθη πως φταίς εσύ, κάποιος όμως φταίει, εν πάση περιπτώσει. Και δυστυχώς η θέση του αντιδημάρχου που έχει την ευθύνη, έτσι είναι οι πολιτικές θέσεις. Εν πάση περιπτώσει το ψηφίζουμε και πραγματικά το κάνω και έκκληση και ευχή να προχωρήσει πολύ γρήγορα για να λυθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου για την επόμενη τετραετία. Ο κύριος